Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι στο κανάλι μου. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι τέλεια. Εγώ εδώ πέρα με το καφεδάκι μου, το υπέροχο αυτό ποτηράκι. Λοιπόν, ανοίγω ένα βλογκάκι, έτσι να κάνουμε παρεούλα τις επόμενες ημέρες. Θα κρατήσει αρκετές ημέρες αυτό το βλογκάκι, πόσες δεν ξέρω, αλλά σίγουρα 2-3 θα κρατήσει. Εσείς αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου, κάντε μια εγγραφούλα αν σας αρέσει να βλέπετε τα βιντεάκια μου. Αν σας κρατάω έτσι παρεούλα, κάντε την εγγραφούλα σας. Είναι δωρεάν η εγγραφή, δεν πληρώνετε τίποτα, απλά πατάτε το κόκκινο κουμπάκι από κάτω. Όσοι θέλετε πατήστε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων, να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Δεν έχω κάποια στάνταρ μέρα, το ξέρετε. Οπότε πατήστε το καμπανάκι, γιατί ούτε στάνταρ μέρα, ούτε στάνταρ ώρα, οπότε σας χρειάζεται νομίζω το καμπανάκι, άμα θέλετε να βλέπετε τα βίντεο μου, να σας έρχεται ειδοποίηση. Μην πετάτε συνέχεια το όνομά μου στην αναζήτηση, θα σας έρχεται ειδοποίηση από μόνο του κάθε φορά που ανεβάζω βιντεάκι. Παιδιά, ο καφές που έκανα τέλειο. Φοβερώστε μου πολλά φαγάκια. Λοιπόν, σας αφήνω και θα πούμε πάλι σε λιγάκι να απολαύσω λίγο τον καφέ μου. Να δροσιστώ, γιατί φυσικά με τόσο πολύ στη Ρόδο φυσάει λιγουλάκι, αλλά πολύ λίγο δεν φτάνει για να δροσιστούμε. Τα τζιτζίκια τα ακούτε, λογικά. Σκάμε, πραγματικά. Εδώ είμαι πάλι. Έχω πήξει στις δουλειές, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει έρθει. Την αγάπη μου, είχε έρθει και ο Νέστης πριν, φάγαμε. Δεν μιλάω με τον μπαμπά. Το κλείσαμε με τον μπαμπά. Εντάξει. Έχει πάει τώρα σε τζάμπο, έχει πάρει. Έψαχνε κάτι πραγματάκια. Για να φτιάξουμε επιτέλους αυτό το πακέτο, να το στείλουμε που θέλουμε να στείλουμε ένα πακέτο στο εξωτερικό. Έχουμε διάφορα έτσι πραγματάκια. Και όταν το στείλω, όταν το στείλουμε, θα σας το δείξω αν προλάβω. Έχουμε πάρει διάφορα. Τόσο καιρό σας λέω παίρνουμε και αυτό και το ένα και το άλλο. Τώρα λείπανε κάτι πραγματάκια από το τζάμπο, οπότε, που θέλαμε να πάρουμε. Οπότε πήγε τώρα τα πήρε. Άρα θα σας τα δείξω. Αυτά πριν φάγαμε. Έχω κάνει ένα σωρό δουλειές και έχω πήξει, έχω σκάσει. Τώρα ήμασταν και αγκαλιά με τη Λιδία. Έπαιζε εδώ πέρα, έτρεχε. Πού τη βρίσκει τόση ενέργεια, δεν ξέρω. Άπλωσε τα ρούχα, με βοήθαγε με τα μανταλάκια το παιδί, εννοείται. Της δίνω μανταλάκια και κάνει ότι τα μαζεύει και τα βάζει από το ένα μέρος στο άλλο. Εντάξει, ασχολείται με διάφορα. Αυτά. Και έχω ακόμα να την κάνω μπάνιο, να φάει, να κοιμηθεί. Κάνει τόση ζέστη. Θα κατέβουμε μετά λίγο κάτω με τον Ανέστη να χαλαρώσουμε. Ήμασταν και κάτω με τη Λιδία, κανένα τριάρι τέταρτα. Την κυνήγαγα. Την κυνήγαγα. Ακόμα δεν βαρέθηκες. Δεν κουράστηκες. Όχι, Τέλος πάντων. Σας αφήνω και τα λέμε σε λιγάκι. Θα έρθει και ο Ανέστης να σας δείξω το πράγμα από τον τζάμπο. Τώρα σε λίγο έρχεται ο Ανέστης. Η Λιδία συνεχίζει και τρέχει. Απλά συνεχίζει και τρέχει, χωρίς λόγο. Θα βγάλω λίγο το κραγιόν γιατί. Έτσι να το βγάλω γιατί δεν μπορώ άλλο. Δεν είμαι εγώ για να βάφουμε πάρα πολλές ώρες. Αλλά μου αρέσει να βάφουμε λιγάκι, αλλά όχι για πολύ. Αυτά. Λοιπόν, η Λιδία να συνεχίζει και πιλαλάει, αυτό σας έλεγα. Τώρα σε λίγο θα αρχίσω να την ετοιμάζω, να φάει το βραδινό της, να πιει το γάλα της. Να την κάνω μπάνιο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν θέλετε να κάνουμε ένα βιντεάκι. Θα μου πεις τι βιντεάκι. Λοιπόν, είναι. Το είχα κάνει και μια φορά μέσα σε βλογκάκι, όπως είναι τα βλογκάκια που κάνουμε τώρα. Σας
σας είχα δείξει παλιά και κάτι πραγματάκια empties. Δηλαδή, πράγματα που έχουν τελειώσει. Έχω τελειώσει περίπου στη μία σακούλα γεμάτη πράγματα. Τα κρατάω, αλλά δεν σας τα δείχνω. Αν δεν είναι μία, θα είναι δύο. Αλλά μέχρι δύο φορές σας έχω δείξει άδεια προϊόντα. Πάντως μία ήταν σίγουρη που σας άρεσε τότε, θυμάμαι, αλλά ήταν πριν ένα χρόνο. Ναι, τώρα, πρόσφατα. Οπότε δεν ξέρω τι να κάνω. Και αν θέλετε, πείτε μου, να σας τα δείξω. Είναι άδεια προϊόντα, θα σας πω τη γνώμη μου. Θα το κάνω μέσα σε βλογκάκι, δεν το κάνω ξεχωριστό βίντεο. Αλλά είναι αρκετά, οπότε μπορεί να βγει κανένα βλογκάκι 50 λεπτά. Σας το λέω, να το ξέρετε. Αυτά. Γιατί τρέχεις πάνω κάτω? Ναι. Μην τρέχεις. Καλά. Λοιπόν, άντε να έρθει ο Νίστας να σας δείξω πράγματα. Έχω σχάσει κι εγώ από τη ζέστη. Δεν την παλεύω. Εσύ δεν ζεσταίνεσαι? Έχουμε και τον ανεμιστήρα εδώ πέρα ανοιχτό, αλλά και πάλι σκάμε. Ήρθε, οπότε πάμε να σας δείξω τι πήρε, τι είναι για εμάς, τι είναι για να στείλουμε. Φορτίζω και το κινητό. Κλειδί, άφησε το λάπτοπ. Τρώει κεράσια. Τρώει κεράσια και πιάνει το λάπτοπ με τα χέρια. Να πώς λερώνει το λάπτοπ. Επιπλέον δουλειές. Λοιπόν, πήρε παγωθήκες. Γιατί δεν μπορώ άλλο με εκείνα και τα τις παγωκυψέλες που παίρνουμε. Οπότε λέω πάρε, του λέω δύο τέτοια, αλλά να έχουν καπάκι, γιατί αυτά που είναι χωρίς καπάκι δεν μπορώ, όμως πάνε τα νεύρα. Και το πολύ σκληρό πλαστικό το έσπαγα. Λιδία, μην πατάς κάτι στο λάπτοπ. Λιδία. Εδώ έλα. Έλα να σου δώσω. Έλα εδώ, μπράβο. Κάνε μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν. Είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι πιο έτσι ευλίγιστο από το τελείως πλαστικό. Έχει καπάκι σιλικόνης. Μπράβο! Για παίξε εσύ με το καπάκι σιλικόνης που δεν σπάει. Για δες το, είναι καλό. Οπότε πήρε έτσι δύο. Και παίξε και με το άλλο, έλα, και με αυτό. Και θα σταματήσω πλέον να χρησιμοποιώ αυτά. Λοιπόν, μου πήρε ένα έτσι χέλ να πιω τώρα. Τα έχω κόψει και τα μάνστερ και τα τέτοια. Αλλά έτσι, μετά από 10 μέρες που έχω να πιω. Λοιπόν, μανταλάκια. Γιατί ποτέ δεν είναι λίγα τα μανταλάκια. Θες και τα μανταλάκια? Έλα, πιάστα. Τα πήρε. Λοιπόν, πήρε καλώδια, γιατί τα καλώδια που φορτίζουμε τα τρεβάει κάποια κυρία, πιάνει τους φορτιστές και παίζει και μας χάλασε τα καλώδια. Οπότε, τι θα πρωτομείνει να δείξω, αγάπη μου? Οπότε, όπως βλέπετε, πήρε καλώδια για τα κινητά μας. Πάρε και αυτά. Τα βάζει με σειρά κάτω στο πάτο μας. Για τα κινητά μας, γιατί αυτά τα τραβάει, τα χάλασε. Λοιπόν, πήρε ένα παγούρι στη Λιδία, γιατί το παγούρι της το έσπασε η κυρία. Το πέταξε με δύναμη κάτω στο πάτωμα, οπότε το έσπασε. Βέβαια, αυτό δεν έχει λουράκι. Αλλά οκ, να το δει μαμά πρώτα. Μπαίνει καλαμάκι, γιατί με καλαμάκι αυτό δεν ξέρει να το γυρίσει τελείως έτσι. Δυσκολεύεται. Οπότε της πήρε αυτό το παγούρι. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Έλα, πάρε το παγούρι σου. Το αφήνω εδώ. Πήρε φουντούνια. Ένα πακετάκι. Αυτό όλα είναι για μας. Αυτό δεν είναι για μας. Αυτό είναι... Μην το σπάσεις ακόμα, δεν το πήραμε. Αυτό είναι μυγοσκοτώστρια ηλεκτρική. Φέρε χεράκι. Λοιπόν, αυτό είναι μυγοσκοτώστρα ηλεκτρική, την οποία θέλουμε να τη στείλουμε δώρο, γιατί παιδεύεται με τα κουνούπια εκεί
θέλουμε να το στείλουμε. Οπότε θα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Πατάς το κουμπάκι, τα κουνούπια, πάει. Οπότε, το είχαμε και εμείς παλιά όταν έμενα Αίγιο και έγινε αυτό εδώ. Οπότε ναι, δεν θα δίνω αυτό, θα μου σπάσει. Δεν πειράζει, κουνήθηκε. Πήρε και άλλο χέλ, μάλλον για να πιει ο ίδιος, εγώ ένα του ζήτησα. Πήρε αυτά τα αμαρέτη, καλά εντάξει, όλο βλακιούλες. Πήρε αυτά τα αμαρέτη, πάρα πολύ ωραία τα αμαρέτη, τα τρώγαμε παλιά, μου αρέσανε πάρα πολύ. Πήρε... σκις, πω πω, τις θυμάστε τις σκις ρε παιδιά, τις τρώγαμε μικρά. Τέλος πάντων πήρε δύο κις, θα τα βάλω τώρα ψυγείο γιατί φοβάμαι μη λιώσουνε. Και πήρε και αυτά εδώ τα Oreo, τις Lacta. Πάρα πολύ ωραία και αυτά τα έχω δοκιμάσει, ανάποδα σας τα δείχνω. Αυτά εδώ. Λοιπόν, το πιο ακριβό ήταν αυτό, το οποίο έκανε 16 ευρώ. Είναι τροφός νυχιών. Είναι αυτό, το οποίο θα είναι δώρο και αυτό. Να σας δείξω και πώς είναι μέσα. Δηλαδή, αμού θα τα σπάσεις. Λοιπόν, είναι έτσι. Έχει το μηχάνημα αυτό το μεγάλο, την μπαταρία. Έχει τα... μα και αυτά για να τα τροχίζει εδώ πάνω, αλλά και τα εξαρτήματα. Θα το στείλουμε για δωράκι. Αυτό τώρα τι είναι δεν ξέρω. Σιγά, Λιδία. Σιγά, σιγά. Και αυτό είναι ενσωματωμένο, αυτή είναι σκέτο καλωδιάκι, το συνδέεις εδώ πέρα στο... στο μηχανισμό που έχει, πατάς εδώ πέρα και αυτό αρχίζει και, και κάνει τα νύχια είτε στα χέρια είτε στα πόδια, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε αυτό είναι για δωράκι, θα το φτιάξω τώρα σε λίγο πάλι. Πήρε και μπαταρίες με αυτό το μηχάνημα, να στείλουμε και τις μπαταρίες μαζί. Και τελειώνουμε με αυτά που θα τα κρατήσω εγώ. Στην αρχή έλεγα να παίρνα τέτοια για να στείλουμε δωράκι, αλλά εφόσον είχε το μεγάλο το μηχανισμό, ο οποίος θα κρατήσει και παραπάνω, φαίνεται πιο καλό τέλος πάντων από αυτό, πήρα αυτά για μένα. Και λέω ας πάρουμε το μεγάλο, το σκεφτήκαμε έτσι, για να το στείλουμε δώρο, να αντέξει και παραπάνω, μην χαλάσει. Οπότε πήρα εγώ αυτό για μένα, το οποίο το έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Αγάπη μου αυτό ειδικά και αν δεν είναι για σένα. Εντάξει. Λοιπόν, δείτε τα. Είναι αυτά. Και φτιάχνει τέλος πάντων τα νύχια σου, τα τροχίζει, τα λιμάρει, τα περνάς από πάνω. Το είχα και παλιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εξαρτήματα για συσκευή, μανικιούρ και πεντικιούρ. Είναι τέλεια. Οπότε, όταν τα κάνω κιόλα θα σας δείξω. Αυτά ήταν από το τζάμπο, δεν ξέρω πώς θα κοστίσανε. 16 έκανα αυτό, το μεγάλο, 3 αυτό, 19. 1,5 αυτό, 20,5. Θα κάνουν και 3 ευρώ μπαταρίες, 23, 24, 25, 26. Θα έδωσε ένα 40 για όλα αυτά. Αυτά τα πράγματα. Θα σκορπάει ηλικία, το χαίρεται. Τα ρίχνει κάτω με πάθος. Μ' αρέσει που μετά τα ξαναμαζεύει, τα αφήνει πάνω στην καρέκλα και μετά τα παίρνει την καρέκλα και τα ξαναπετάει κάτω. Δηλαδή έχει και σύστημα το παιδί. Εντάξει, το χαίρεσαι. Α, το χαίρεσαι. Ναι, με ακούσατε. Θα τα δώσω στη μαμά να τα μαζέψει τώρα. Για δώσε μου στη μαμά. Δώσε μου στη μαμά. Για δώσε στη μαμά. Δώσε κάτι στη μαμά. Θα μου δώσει τα μανταλάκια, ρε. Τι καλό κορίτσι που έχω εγώ, να. Τι καλό κορίτσι που έχω εγώ. Μπράβο. Φέρε μου και αυτά στη μαμά. Μπράβο, αγάπη. Μπράβο το παιδί μου.
Μπράβο το παιδί μου, μπράβο το κορίτσι. Εμένα μου το φέρνει όλα από κάτω, μου τα δίνει. Αυτό είναι δικό σου, αλλά θέλει πλήσιμο. Μπράβο το κορίτσι μου. Μου τα έδωσε όλα. Τι έχεις κι άλλο. Μπράβο αγάπη μου. Μπράβο Λιδία. Μπράβο Λιδία. Μπράβο. Είσαι τέλεια. Μου τα ξανάδωσε όλα. Δεν έχω κανένα παράπονο. Μου τα έφερε όλα πίσω. Αυτά. Το φορτιστήτο που μου τον φέρνει. Συνεχίζει να μου φέρνει πράγματα. Μου φέρει και το φορτιστή. Το χαλασμένο. Που έχει βάλει ο Νέστη στη μονοτική και πάλι καλά είδατε που πήραμε. Θα σας αφήνω να τα μαζέψω γιατί η Λιδία συνεχίζει και φέρνει πράγματα. Σας αφήνω. Κατεβήκαμε λιγάκι κάτω. Πήρα και το χέρι μου εδώ πέρα. Να κάτσουμε λίγο. Να βρεστούμε εδώ πέρα που φυσάει, έκανα και ένα μπανάκι. Αυτό με βλέπετε, έχω αλλάξει. Πού να με δείτε. Πού να με δείτε. Τι. Αναζενεστείς. Να πάω εκεί. Αυτά που λέτε. Να βροχιστούμε λίγο. Δεν έχω που να σας ακουμπήσω, αλλά οκ. Okay. Έχω να πιω χέλ πάρα πολλούς μήνες. Έπινα μόνο τα Monster και αυτό το έχω κόψει περίπου 10 μέρες. Έχω να πιω. Αλλά σήμερα πήρα έτσι ένα, σύπα. Να μου δώσω έτσι λίγο ενέργεια γιατί δεν παλεύεται. Είμαι η Ένια. Το ότι βρήκα μπροστά μου το έβαλα. Και είμαι με την παντόφλα. Με πήλα κανείς μέσα στις τσέπες μου. Με πήλασε. Θέλετε. Εντάξει και κλειδιά και λεφτά. Καλά είμαστε από αφού δεν βγήκε καμιά πάνω. Δίκτα ροζούλα σήμερα. Νύχτωσε. Μέρα κατεβήκαμε και άρχισε να νυχτώνει. Πάμε να πάρουμε παγωτάκια. Εδώ πιο πάνω από ένα μπακαλικάκι και θα σας τα δείξω. Ελπίζω να προλάβουμε ανοιχτό. Γιατί 9 η ώρα κλείνει και είναι 9 παρά. Θα δείξει. Οπότε ζέστη είναι αυτή λοιπόν. Πήραμε εγώ αυτό εδώ πέρα, το οποίο το έχω λατρέψει. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Κάτι πώς λέγανε, κάτι φακελάκια που ήταν μέσα καραμελάκι, τα βάζει στο στόμα και κάνανε αυτό το νύχο τέλος πάντων, τα παίρναμε όταν ήμουν μικρή. Καλά φυσικά αυτά δεν νομίζω να υπάρχουν πλέον. Όπου και να. Όχι ότι έχω ψάξει κιόλας, αλλά στα περίπτερα πλέον δεν τα είχε όπως τα είχε παλιά αυτό. Αλλά μια μέρα είπα στην Ανέστη, πάνε πάρε λέω κανένα παγωτάκι να φάμε. Και πάει εδώ πέρα στο μπακαλικάκι και είχε βρει αυτά και από τότε έχω ξετρελαθεί. Είναι μπλε απ' έξω όπως βλέπετε και εδώ. Και μέσα είναι αυτό το. Το κετρινάκι. Και είναι αυτά τα popping candy. Έτσι τα λέει. Top fan της Κρικρή με φυσικές χρωστικές, οπότε ναι, είναι και τρομερό σε γεύση και κάνει και αυτό το πράγμα που έκανα τα καραμελάκια, γιατί αυτό μέσα με το πορτοκάλι είναι που έχει και αυτά τα καραμελάκια μέσα και νιώθεις αυτόν τον ήχο που κάνουν αυτά τα καραμελάκια, τέλος πάντων, που πώς το λένε μωρέ, τι κάνουν τα καραμελάκια αυτά, τα καραμελάκια που έχει μέσα. Πώς το κάνανε εκείνο εκεί, που σκάνε αυτό, κολλάω, που σκάνε στο στόμα λοιπόν, αυτά. Δείξε και εσύ τι πήρες, έλα να δείξω και ο παγωτάκι πήρε ο Νέστης, που του αρέσει πάρα πολύ. Αυτό εδώ, αμυγδάλου της Ιων, πάρε, πάτε για τις αλλιώς. Και τη Λυγεία, πήρε με αυτό, όχι παγωτάκι, πήρε με αυτό εδώ.
The 7 Days με κρέμα κακάο. Αυτό. Αυτά. Θα σας αφήνω να δροσιστούμε λίγο με τα παγωτά, να φτιάξουμε και ένα καφέ και αυτά. Και θα τα πούμε πάλι αύριο εμείς. Η επόμενη μέρα, εδώ πρωτάω τα μπιζαμάκια της Λιδίας. Λοιπόν, η επόμενη μέρα είναι η ώρα που ετοιμάζω τώρα τη Λιδία. Απλά δεν τράβηξα τίποτα όλη μέρα και άνοιξα έτσι την κάμερα τώρα. Ό,τι να είναι. Καθόμασταν στο πίσω μπαλκόνι. Τώρα σιγά σιγά θα την πω για μπάνια και δεν μπορώ να την ξεκολλήσω από το μπαλκόνι με τίποτα. Κάθεται και βλέπει και τον Ανέστη που είναι κάτω και κάνει κάτι δουλειές στη μηχανή, οπότε δεν ξεκολλάει. Τι θα κάνω, τι θα κάνω. Λιδία, ναι, θα πάμε να κάνεις μπάνιο, να πάμε για ύπνο. Πάμε. Θα πάμε για ύπνο. Θα πάμε. Πάμε μέσα. Ναι. Θα πάμε. Τι θα κάνουμε. Πάμε, έλα. Πάμε για μπάνια. Τσιρίδα. Δεν θέλει. Πάμε. Πάμε να κάνεις μπάνιο, να πας για ύπνο. Όλα καλά. Πλετσουρίσαμε. Πλετσουρίσαμε. Ωπα. Μουσκιμό με κάνεις. Μουσκιμό με κάνεις. Μαζί σου κάνω κι εγώ μπάνιο. Μου να σκουπιστούμε. Να φορέσεις και πιτζαμάκια. Νομίζω ότι σου έκανα να παίξουμε, έλα. Νομίζεις ότι θέλω να παίξουμε αυτό με τα χυλάκια. Και τα δοντάκια. Ω, δοντάκια πολλά που έχω. Δοντάκια πολλά που έχω. Εντάξει. Ηρέμησες. Ηρέμησες. Φορέσεις και τα πιτζαμάκια σου, είσαι έτοιμη. Ωχ, περιμένουμε τώρα λίγο να παίξει εδώ στην κούνια της, να κάτσει λιγάκι, να παίξει έτσι και μετά θα κοιμηθεί. Για δείξε τα πιτζαμάκια σου. Πες τι ωραία πιτζαμάκια που έχω. Τι ωραία πιτζαμάκια πες που έχω. Ναι, θα κάτσουμε κανένα 20 λεπτό τώρα έτσι και θα κοιμηθεί. Μπορείς να με χοροπηδάς πάνω κάτω συνέχεια. Μα ζάλισες. Βρε, μα ζάλισες, βρε. Τελικά το έκανε το μπάνιο της. Τελικά είδατε. Είδατε. Και της άρεσε. Και έπαιξε με τα παπάκια της. Έπαιξε με τα παπάκια της. Ναι. Πες, έπαιξα με τα παπάκια μου εγώ. Ναι. Και φορά την πιπίλα μου ανάποδα. Γιατί φοράς την πιπίλα σου ανάποδα. Για πες την προηγούμενη εβδομάδα, πες. Ήμουν άρρωστη. Για πες. Και τώρα είμαι καλά. Ωχ, τρίβουμε ματάκια. Ήρθε η ώρα για νάνι. Άλλη μια-δυο φορές να τρίψω ματάκια και είναι έτοιμη για νάνι. Πάει πιπίλα. Πάει. Λιδία. Τζα. Τζα. Θα κάνουμε τζα. Τζα. Θα κάνουμε τζα. Θα κάνουμε τζα. Ξάπλωσε. Θα κάνουμε νάνι. Ναι. Θα κάνουμε. Τώρα. Τώρα. Ναι. Ναι, ναι, ποιος είναι, ναι, ναι, να, να, πάρτε τη Λιδία, πάρτε τη. Ναι, ναι, έλα πάρτε τη Λιδία, ναι, ναι.
Ποιος είναι? Έλα. Τη Λιδία θα ήθελα. Να με πάλι. Έκανα κι εγώ ένα μπανάκι να δροσιστώ, δεν παλευάλω. Η σημερινή μέρα πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Η Λιδία ήταν πολύ αντίθεση σήμερα, ούτε και να της έλεγα δεν με άκουγε, που η Λιδία δεν είναι τέτοιο παιδί. Ακούει. Αλλά σήμερα πραγματικά δεν ξέρω, δεν έκατσε καθόλου, μα καθόλου, ούτε 5 λεπτά στο καρότσι, ας πούμε, ούτε 5 λεπτά στο καρότσι, ούτε 5 λεπτά στην κούνια της, τίποτα. Από το ένα μπαλκόνι στο άλλο και έτρεχε από δωμάτιο σε δωμάτιο, από το μπάνιο στο δωμάτιο, το δωμάτιο στο σαλόνι, από το σαλόνι στο μπαλκόνι. Αυτό πράγμα σήμερα. Δεν ξέρω τι την έπιασε. Γιατί συνήθως κουράζεται και κάθεται και λίγο στο καρότσι της, κάθεται και λίγο στο βούνιο της. Σήμερα, τίποτα. Τρομερή υπερένταση είχε, δεν ξέρω, τώρα κοιμήθηκε πολύ νωρίς. Εντάξει, λογικό μετά από τόση κούραση, έτρεξε γεματάκια αν την είδατε. Σας έδειξα. Αυτά. Εγώ έχω παραγγείλει κάτι πραγματάκια που παραγγείλα χθες το βράδυ με τη βοήθεια μιας κομμότριας φίλης που με βλέπει εδώ στο YouTube. Και εγώ παραγγείλα τη βαθή μου, ξέρω ποιο νομεράκι είναι, παραγγείλα και οξυζενέ για να κάνω το ξανθό, να σας δείξω και όλο αυτό θα το κάνω και αυτά. Φυσικά δεν καπάς τη ρίζα δεν κάνω. Όταν θα θελήσω να κάνω αντεκαπάς τη ρίζα και να βγει πιο ανοιχτό, θα φωνάξω την κομμόντριά μου. Αλλά δεν θέλω να κάνω συνέχεια αντεκαπάς. Θα κάνω, ας πούμε, κάθε τετράμινο αντεκαπάς τη ρίζα, ώστε να ανοίγει κλπ. Τέλος πάντων. Άλλο αυτό θα σας τα πω όταν κάνω και τα μαλλιά. Παρήγγειλα και άλλα δύο προϊόντα, που για αυτά τα προϊόντα μου βοήθησε εκείνη η κοπέλα. Και θα τα δοκιμάσουμε. Ένα-ένα κάθε φορά. Ήθελα πάρα πολλά χρόνια να δοκιμάσω κάτι τέτοιο, αλλά πάντα φοβόμουν. Κάθε φορά που γινόμουν ξανθιά ήθελα να το δοκιμάσω, αλλά πάντα φοβόμουν ότι θα χαλάσω το ξανθό κλπ. Ήρθε η ώρα να το δοκιμάσω μόλις έρθει. Τώρα δεν θα τα βάψω ξανθό, θα κάνω αυτό πρώτα που θέλω, θα σας δείξω το ένα το άλλο, θέλω να το βαρεθώ. Θα ίσως δοκιμάσω και το άλλο, μπορώ να τα κάνω ξανθά και μετά αργότερα να δοκιμάσω και το άλλο. Θα δείξει με τι σειρά θα γίνουν. Αυτά μην σας ζαλίζω, όταν έρθουν θα τα δείτε όλα μέσα στα βλογκάκια. Αυτά. Τώρα σκεφτόμαστε να πάει λίγο Λουανέστη να πάρει δύο πραγματάκια ή να μην πάει τζάμπα λεφτά που δώσουμε πάλι. Δηλαδή, στην ουσία δεν χρειαζόμαστε κάτι. Στην ουσία δεν χρειαζόμαστε κάτι, αλλά θα δείξει. Αν τυχόν πάει, θα σας δείξω, αλλιώς θα μιλήσουμε πάλι αύριο. Και κάπου εδώ πέρα λέμε να σας αφήσουμε. Ναι. Ναι. Κάπου εδώ πέρα λέμε να κλείσουμε αυτό το βλογκάκι. Ο Ανέστης χθες δεν πήγε πουθενά. Κάτσε βρε. Ο Ανέστης χθες δεν πήγε πουθενά. Δεν πήγε πουθενά χθες ο μπαμπάς χθες για ψώνια. Δεν πήγε ο μπαμπάς μου χθες για ψώνια. Δεν τον άφησα εγώ. Έτσι πες. Έτσι πες. Θες κι άλλο φιλί. Καλό. Θες κι άλλο φιλί. Να μιλήσω τώρα λίγο. Λίγο να μιλήσω, λίγο. Και πάμε να κάνεις μπάνιο να πας για ύπνο. Λοιπόν, χθες ο Ανέστης δεν πήγε πουθενά. Δεν τον άφησε εδώ η Λιδία. Καθόμασταν όλοι μαζί, οπότε δεν πήγε κάπου. Αυτά από χθες. Σήμερα θα κλείσουμε το βιντεάκι γιατί έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο και δεν θέλω έτσι να βγει τεράστιο. Για να μπορέσω και εγώ να το μοντάρω πιο εύκολα, να μην είναι τεράστιο. Αυτά. Γιατί κοιτάς έτσι.
Λοιπόν, σας αφήνω. Θα πάω να κάνω τη Λιδία μπανάκι. Είναι η ώρα της σιγά σιγά να πιει και το γάλα της. Να πάει για ύπνο. Νάτι. Νυχτάξαμε. Και εμείς θα το πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά και αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μας, κάντε και μία εγγραφούλα για να έρθετε και εσείς στην παρέα μας. Εντάξει, να κλείσω το βίντεο. Δώσ' μου φιλί. Όχι, άντε, σας αφήνω. Φιλιά πολλά. Γεια σας και τα λέμε σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Μην σας ζαλίζουμε άλλο.